Επιστρέψαμε στο Κίτιον Πετρολίνα ΑΕΚ Κεραυνός. Τον φιναλίστ. Τρίτος τελικός λοιπόν, ζωντανά από τη Cita Vision. Το τζάμπολ, πρώτη κατοχή. Κανένα καλάθι λοιπόν για τον Κεραυνό. Καλάθι για την ΑΕΚ με τον Σέιν Γκίψον. Και θα τρέξει σωστά το διάδρομο εκεί. Νέο φάουλ, νέο καλάθι. Καλάθι και φάουλ. Πάλι από τον Αμπουγκά. Νάτος, πανηγυρίζει με τους συμπαίχτες στον πάγκο. Για τρεις, η ΑΕΚ εύστοχος. Πρώτο εύστοχο τρίποντο σήμερα στην αναμέτρηση από τον Ντουρέν. Εδώ η επανάληψη. Λύσασε, ναι, δεν τον έχει πρωτάθλημα στο ΠΑΠ Basket League για τη σεζόν 2017-2018. Πέτροβιτς με το αριστερό, ωραίο drive. Σώζει την ομάδα της ΑΕΚ από αυτή την φάση. Για τρεις, η ομάδα της Λάρνακας εύστοχος. Και 20-18. Και πάλι στον Κορονίδη. Τώρα θα έρθει πάρει για τρίτο. Άστοχος. Και πάλι νέο όμως επιθετικό rebound από τον Κεραυνό. Νομίζω ο Βλάχκο είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνει καλάθι ο Κεραυνός μετά από επιθετικό rebound. Μετά από δεύτερη προσπάθεια, ναι. Να εδώ. Το ελεύθερο σιούτ από τον Κορονίδη δεν βρήκε στόχο. Πρώτα απ' όλα δεν το συνηθίζει. Θετικό όμως το rebound. Όχι, απλά για να κερδίσει μια ομάδα χρειάζεται όλους τους παίκτες της. Με τον Α ή Β τρόπο. Και ιδιαίτερα ο Κεραυνός. Νέο τρίποντο για την ΑΕΚ. Σύρση. Νέο τρίποντο για την ΑΕΚ. Και νέο εύστοχο καλάθι. Βεβαίως. Έκτο τρίποντο σήμερα από την ΑΕΚ στον Αμπουγκάρ. Θα πάρει πάνω του τη φάση ή όχι. Στον Πάρκερ για τρεις. Στην καλύτερη στιγμή ήρθε και το πρώτο εύστοχο σιού τριών πόντων από τον Κεραυνό. 37-32. Γλαύκο. Μια τελευταία κουβέντα πριν πάμε σε διάλειμμα. Έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι Ρόδοτ. Αυτή είναι η τελευταία κουβέντα. Δεν έχει τελειώσει. Θα δώσει στην weak side στο Σίρση. Να που μας αποδεικνύει ο Σίρση ότι μπορεί να σουτάρει από οποιαδήποτε απόσταση. Και αυτός. Και μένει κοντά όμως ο Σάιμον Μιχαήλ, καταφέρνει και διατηρείται. Ο Παντελή όμως άμα σε θέλει, μπάλα, ναι. Θα τρέξει. Προσπαθεί να βρει την άμυνα της ΑΕΚ εκτός. Ψηλά η πάσα στο Άλιουτ από τον Τερέλ Πάρκς. Εξαιρετική ασίστ από τον Κένι Μπάρκερ. Εδώ η επανάληψη. Παρακολουθούσε τον βηματισμό του ο συμπαίκτης του και έδωσε την μπάλα εκεί που πρέπει. Τερέλ Μπίξ. Θα βάλει με το Αμπουγκάρ. Δεν θα βγει όμως νικητής. Νικητής θα βγει ο Σίρση. Το επιθετικό rebound και το tipping. Πέπερ. Θα ευστοχίσει για σιού τριών πόντων. 52-51. Μειώνει στον πόντο ο Κεραυνός. Εδώ. Λάθος εδώ. Και το κλέψιμο από τον Κεραυνό. Ροζ. Στο Σάιμον. Αυτό στο Πέπερ. Κάτω πάλι από το καλάθι. Φάουλ. Αλλά σημαντικό προβάδισμα. Να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Κίψον. Για τρεις. Μέσα. Φάνηκε ένα εξαιρετικό σου. Φάνηκε. Τεράστιο τρίποντο από τον Σέιν Κίψον. Αμέσως time out από τον Χριστόφο. Πολύ λογικό. Η ΑΕΚ τρέχει ένα σερί 7-0. Με το οποίο έχει πάρει προβάδισμα. Αυτός έξω στον Πάρκερ. Ροζ. Το ψάχνει το σιτ του Κεραυνού. Τελειώνει και ο χρόνος. Αμπουγκάρα από μακριά. Μέσα. Για δύο ήταν το καλάθι. 63-58. 1:40 πριν από το τέλος του αγώνα. Η ΑΕΚ είναι στο συν 5. Από το συν 11. Ο Παντελή θα τριφώσει και θα σκοράρει για δύο. Εκεί τον Παντελή. Θέλει μεγάλο καλάθι ο Κεραυνός για να παραμείνει. Αμπουγκάρ με δύναμη θα πάρει μαζί του και το καλάθι. Είναι ό,τι θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδα, ειδικά με αυτόν τον κόσμο απόψε και συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που έφερε τόσο κόσμο εδώ στο γήπεδο και απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Θα πάει στο καλάθι, θα αστοχίσει τώρα, ναι, με την το φόλου ο Πάρκς. Ο Πάρκς έχει τελειώσει, 69-64, παραμένει το τελικό σκορ. Και πρωταθλητής από τον Αμπουγκάρ. Πετρολίνα ΑΕΚ. Πρωταθλήτρια Κύπρου. Συγχαρητήρια. Μια τεράστια ομάδα, μια τεράστια επιτυχία. Θα αρχίσουν οι πανηγυρισμοί. Η Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία καταχτάει σήμερα. Παναγιώτη Τρισόπχα, Τόμισλα Πέτροβιτς. Όλα έτοιμα. Και Ιάκωβο Παντελή. Το τρόπιο ψηλά, πρωταθλήτρια η Κύπρου, η Πετρολίνα ΑΕΚ.